Λοιπόν, και μετά από όλα αυτά τα αποτελέσματα, αδιαμφισβήτητη είναι και η επικράτηση του βουλευτή Λευκάδας πλέον, του Θανάση Καβαδά, σπάζοντας το ρεκόρ. Ο κύριος Καβαδάς για 4 θητείες, 4η κοινοβουλευτική θητεία στην μονεδρική της Λευκάδας με άνετη επικράτηση, ο οποίος βεβαίως έκανε όλο αυτό το διάστημα τη μάχη, πόρτα-πόρτα, χωριό-χωριό, καφενείο-καφενείο, μοιράζοντας φυλάδια, ενώ έκανε και ένα πρωτότυπο τηλεοπτικό σποτάκι, το οποίο ανέβηκε στο YouTube, όπου έδειξε και μία χαλαρή πλευρά του εαυτού του, αφού ο ίδιος ουσιαστικά έστειλε ένα μήνυμα να μην χαλαρώσουμε αυτές τις εκλογές, να πάμε να κάνουμε το μπάνιο μας και να έχουμε την ταυτότητα μαζί μας για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε. Βεβαίως δεν εισακούστηκε πάρα πολύ το μήνυμα αυτό, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, ο στόχος επετεύχθη, με τη Νέα Δημοκρατία να υπερτερεί και στην μονεδρική, όπως βεβαίως και σε όλη την Λευκάδα, και που γνωρίζετε με όλους τώρα να συζητάμε για την επόμενη μέρα και να προσπαθούμε να βγάλουμε τώρα συμπεράσματα. Λοιπόν, μερικά από τα συμπεράσματα τα οποία μπορούν να βγουν, φίλοι και φίλες, γιατί όπως καταλαβαίνετε και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο καθένας γίνεται τώρα δικαστής. Κατέβηκαν 32 κόμματα σε εκλογές. Αν τώρα είσαι οπαδός, ψηφίζεις ένα. Αν όχι, πάλι ψηφίζεις ένα που σου κάνει λίγο περισσότερο από όλα τα άλλα. Όσοι τώρα είχατε δίπλα σας εκλογικό τμήμα και δεν πήγατε, δεν έχετε δικαίωμα ούτε να μιλάτε, ούτε να παραπονεθείτε, διότι ο μηδενισμός εκτιμώ πως ποτέ δεν ήταν άποψη και δεν θα έπρεπε ποτέ να είναι. Και τώρα, επειδή πάρα πολύ ποστάρετε προβατάκια τι ψηφίσατε, πρέπει να πω πως εξυπηρετείτε και τον Κασιδιάρη που είναι πίσω από τους Σπαρτιάτες, αλλά και όσους είναι πίσω από κάποια άλλα κόμματα, όπου ουσιαστικά ψηφίσατε κάποια κόμματα τα οποία δεν ξέρετε τι θέσεις έχουν. Πρέπει να ξέρετε πως σε κάθε εκλογική διαδικασία απλά βάλατε στη Βουλή αχυρανθρώπους, παρεάκια, που θα πίνουν στην υγειά των κορόιδων, συγγνώμη αν ακούγεται σκληρό αυτό, και από την άλλη θα παίρνουν τα χιλιάρικά τους και τις αποζημιώσεις τους κάθε μήνα, θα κάνουν πύρινους πατριωτικούς λόγους, θα κάνουν πολιτικούς τσαμπουκάδες, και εσείς θα κάθεστε στον καναπέ σας και θα νιώθετε φουλ πατριώτες όταν θα μιλάνε για ελληνικές σημαίες και για όλα αυτά την ακροδεξιά ρητορική που θα την ακούσουμε. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε πως έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε με τρία ακροδεξιά κόμματα και με μια σκληρή αντιπολίτευση και από την Κωνσταντοπούλου, να δούμε τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία με το προσφυγικό, διότι αναμένεται να υπάρχει σφυροκόπημα απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης, γιατί εκεί μαζεύονται πάρα πολλοί ψήφοι. Και βεβαίως μην ξεχνάτε πως αναμένεται, εκτιμώ, να ακολουθηθεί μια πιο σκληρή γραμμή. Έχω την εντύπωση πως αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση, άσχετα στην Ευρώπη και γενικότερα κάτω από αυτό το σκηνικό το παγκόσμιο το οποίο βιώνουμε, όποιος μιλάει και υποστηρίζει την πολιτική ανοιχτών συνόρων έχει υπογράψει τον πολιτικό του θάνατο, και νομίζω πως όποιος το αμφισβητεί αυτή τη στιγμή δεν σημαίνει ότι το στενιζόμαστε, θα πρέπει να δει τι γίνεται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει μια τάση να ανεβαίνει η δεξιά, η ακροδεξιά. Είναι δυσάρεστο. Αυτό όμως συμβαίνει την δεδομένη χρονική στιγμή. Επίσης πρέπει να σας πω πως έχω την εντύπωση πως τα πολιτικά σλόγγαν τύπου και αναφορές σε κεντροαριστερά, κοινωνική δικαιοσύνη, προοδευτική παράταξη, νομίζω πως πλέον είναι τίτλοι κούφιοι, δεν αφορούν κανέναν, δεν ξέρω σε ποιον ανήκουν. Επίσης, όποιος αυτοαποκαλείται προοδευτικός δεν σημαίνει ότι τον θεωρεί έτσι και η κοινωνία μας. Επίσης, πρέπει να ξέρετε πως δεν μπορεί και κάποιος να πολιτικά πάντα να πατάει πάνω σε πάρα πολλές βάρκες χωρίς να έχει κάτι συγκεκριμένο να πει, χωρίς να έχει ένα συγκεκριμένο αφήγημα, διότι με αυτόν τον τρόπο καταλήγει στη θάλασσα χωρίς σωσίβιο. Τώρα, πρέπει να σας πω πως το να βρίσετε κάποιον και να τον αποκαλέσετε όπως θέλετε για το τι ψήφισε, νομίζω ότι δεν ιδρώνει πλέον το αυτή κανενός. Νομίζω πως βιώνουμε ένα βήμα μετά την περίοδο της κατάρας και του αναθέματος γενικότερα.
έχει κουράσει και νομίζω πως όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό και όποιος εμένει στο να υπογραμμίζει μια κατάρα και να μάλλον να στυλιτεύει μια εκλογική συμπεριφορά τη δεδομένη χρονική στιγμή, νομίζω πως εξαϊλώνεται πολιτικά ή βεβαίως χάνει χρόνο στο τοξικό περιβάλλον το Twitter που ίσως αφορά ελάχιστο στη δεδομένη χρονική στιγμή. Λοιπόν, τώρα πάμε στην ουσία. Και ποια είναι η ουσία, και αυτό ίσως φάνηκε και από την μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Κακά τα ψέματα, για να κυβερνάς πλέον πρέπει να έχεις μια ομάδα με επαγγελματισμό, να δουλεύουν πάρα πολλές ώρες, να μπορείς να είσαι συνθετικός και να μαζεύεις από όλους τους χώρους. Επίσης, αν κάποιος πιστεύει ότι επειδή κάποιοι κάποτε μπορεί να φώναξαν ένα σλόγγαν το Μητσοτάκι, μπιπ και το οτιδήποτε σε μια συναυλία ή σε διάφορα social media, νομίζω πως ανήκουν σε αυτούς που λανθασμένα διάβαζαν τα εκλογικά μηνύματα. Πρέπει να σας πω πως όταν πάμε να ψηφίσουμε δεν απολαμβάνουμε το ίδιο με το να βλέπουμε ένα βιντεάκι στο Λούμπεν. Διότι με την ίδια λογική αγαπάμε και τον κύριο Κουτσούμπα. Ο κύριος Κουτσούμπας είναι πολύ χαρισματικός, πολύ αγαπητός. Θα ήταν με αυτή τη λογική στο 30% τώρα. Αν τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει να συνεχίσει τον ανένδοτο κατά της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω πως αυτή δεν είναι η λύση. Ορμπανοποίηση, η παντοδυναμία του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης έφερε την ακροδεξιά ακόμα και μετά τη συντριβή του Μαΐου. Βολές κατά του Μητσοτάκη δεν θα έχουν έρισμα στην κοινωνία αυτή τη στιγμή. Πρέπει πάνω απ' όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε πανελλαδικό και σε τοπικό επίπεδο να κοιταχτούν πρώτα στον καθρέφτη. Και από εκεί και πέρα, όσο και αν δύσκολο, όσο δύσκολο και αν είναι, πρέπει να παραδεχτούν ότι τα έκαναν μαντάρα, διότι για να χάσεις 15 μονάδες σε 4 χρόνια θα πρέπει να ασχοληθείς αποκλειστικά με το πώς θα ανακτήσεις ψηφοφόρους, αν μπορείς, και τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν φταίει το κακό το μάτι που βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση ένα κόμμα. Απλά οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ σε διάφορα ζητήματα είναι αντιδημοφιλείς σε πολλά κέρια ζητήματα. Και να σας πω και κάτι άλλο μεταξύ μας. Πού πήγε και αυτό το 61% του έξω δημοψήφισμα? Γιατί το ναι είδαμε που πήγε και προς ώρας είναι μπετό. Όλα βεβαίως αλλάζουν, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να βάλουν και αυτοί που κυβερνούν το χεράκι τους. Διότι το ίδιο μπορεί να ισχύει και με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να είπε ότι η αλαζονία και οι συμπεριφορές οι αλαζονικές δεν συγχωρούνται. Από εκεί και πέρα όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μια ιστορική ευκαιρία δεδομένη χρονική στιγμή να κάνει πράξη αυτό το οποίο είπε: αισθάνομαι ότι είμαι ο Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων την δεδομένη χρονική στιγμή, και να ανταποκριθεί σε αυτή την ψήφο ανοχής που έδωσε η κοινωνία, γιατί σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις, αυτή τη δύσκολη συγκυρία με τη χώρα να έχει περάσει μια πανδημία, με τη χώρα να έχει φύγει από μια οικονομική κρίση, το αφήγημά του, η αίσθηση της προοπτικής κάτω από αυτές τις δύσκολες συγκυρίες ότι η οικονομία θα πάει καλύτερα, παρόλο που έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας, ότι για παράδειγμα θα υπάρχει μια συνέχεια και μια ασφάλεια κάτω από αυτό το θολό τοπίο, έκανε πολλούς να στηρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Έτσι, αυτή είναι μια αντίληψη της δικής μου πραγματικότητας που ήθελα να την μοιραστώ μαζί σας. Όλα αυτά βεβαίως σε 4 χρόνια αλλάζουν. Από εκεί και πέρα όμως θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει αυτοκριτική και θέλει μεγάλη προσπάθεια για να αλλάξουν αυτά τα δεδομένα. Και το ΠΑΣΟΚ έχει μια ευθύνη αυτή τη στιγμή να σταθεί ως αξιόπιστη αντιπολίτευση και να ροκανίσει και ένα ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πρέπει να παλέψει αυτή τη στιγμή ανάμεσα στην εσωτερική του περιδίνηση, στο γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν δείχνει να παρετείται. Αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα δεν φαίνεται κάποιος άλλος να μπορεί να τον διαδεχτεί και να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και αυτή τη δυναμική που έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Από εκεί και πέρα, αν ο ίδιος θέλει να έχει ελπίδες, θα πρέπει για μένα να δημιουργήσει ένα κόμμα νέο, συμπαγές, χωρίς τάσεις και χωρίς αυτά τα χαρακτηριστικά που είχαν τα προηγούμενα χρόνια τον ΣΥΡΙΖΑ σε ένα μικρό ποσοστό, εκεί στο 4 με 5%.